Πάμε τώρα στον κύριο Σκόκο και θα επανέλθουμε στα οικονομικά και στα της Τρόικας. Κύριε Σκόκο, προκάλεσε εντύπωση ο τρόπος και το ύφος, σχολιάστηκε πάντως πάρα πολύ, ο τρόπος και το ύφος με το οποίο απήντησε ο κύριος Θεοδωράκης στο Φώτη Κουβέλη. Ήταν ένα βροντερό όχι, κύριε Σκόκο, διότι επανήλθε λέγοντας και μίλησε για παλιά φθαρμένα υλικά. Ναι, δεν ήταν μόνο το όχι, ήταν και το ύφος. Την πρόσκληση ναι. αυτή που απίφθινε ο και για απόψεις που ταιριάζουν ναι. στη Βουλή των Εφήβων. Κοιτάξτε, και δεν απαντούσε μόνο στον κύριο Κουβέλη, απαντούσε και στο Πασόκ. Ναι, απαντούσε γενικά. Η επιστολή ήταν του πρόεδρου της ΔΗΜΑ. Σωστά ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ήταν μια επιστολή, μια απάντηση αρκετά σαφής. Και είχε όχι μια οξύτητα, είχε μια ήταν αναλυτική. Θα σας το πω στο γιατί. Πολλοί σχολιαστές μίλησαν για αμετρέπεια του κύριου Θεοδωράκη με αυτή την απάντηση. Δεν νομίζω. Γιατί το λέτε, ποιο είναι το μέτρο δηλαδή και από πού ξέφυγαν τα λόγια. Δεν νομίζω. Να σας πω κάτι. Όταν επανέρχονται ορισμένα ζητήματα τα οποία για μας είναι ξεκαθαρισμένα, τα έχουμε ξεκαθαρίσει, κάποτε πρέπει να τα πούμε έξω από τα δόντια τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς δεν ήρθαμε, δεν παρατήσαμε τις δουλειές μας, δεν μπήκαμε σε όλη αυτή την ιστορία για να σώσουμε τα παλιά κόμματα ή, όπως το είπε και ο Σταύρος Θεοδωράκης, για να φτιάξουμε πολιτική με παλιά υλικά. Μπήκαμε για να συμβάλλουμε στη σωτηρία της χώρας, για να αλλάξει πορεία η χώρα. Δεν ακούγεται πολύ ωραίο πάντως αυτό που λέτε, καθώς φιλοξενείτε και ανθρώπους που υπήρξαν σε παλιά κόμματα και οι πόρτες σας είναι ανοιχτές εννοείται, από ό,τι φαίνεται, στον πολιτικό διάλογο που ξεκινάτε. Εννοείται την Επιτροπή Διαλόγου. Ναι. Υπάρχει μια Επιτροπή Διαλόγου η οποία είναι ανοιχτή στην κοινωνία και εκεί μπορούν και συμμετέχουν, δεν είναι ενταγμένοι στο ποτάμι. Δηλαδή, άνθρωποι, αν θελήσουν να ενταχθούν, θα τους πείτε ότι δεν μπορούν. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα δεν είναι αυτό το θέμα. Τώρα αυτό είναι, ναι, είναι το θέμα. Είναι το θέμα. Στην παρούσα φάση. Θα μπορούσε κανείς να το πάρει προσωπικά και δεν είναι ωραίο να ξεκινάτε με αποκλεισμούς, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι είχαν διάθεση να κάνουν μια συζήτηση τουλάχιστον. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα αποκλεισμών, είναι θέμα αποσαφήνισης των θέσεων. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εάν δηλαδή, θα συμφωνήσω δηλαδή με τον προηγούμενο ομιλητή, ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για την κεντροαριστερά, δεν ξέρω κατά πόσο αφορά την κοινωνία. Αν είναι πρόβλημα της κοινωνίας ή αυτών οι οποίοι την κάνουν μόνο. Πάντως η κεντροαριστερά κοινωνικά, δηλαδή στους επαγγελματικούς χώρους, στην αυτοδιοίκηση, φάνηκε και από τις πρόσφατες εκλογές ότι είναι συγκροτημένη. Άρα μάλλον αφορά την κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό που δίδεται. Ίσως ο τρόπος με τον οποίο γίνεται να μην αφορά την κοινωνία. Κοιτάξτε, είναι αυθαίρετος ο ορισμός. Δηλαδή λέτε τώρα θα πείτε ότι ο κύριος Μπουτάρης είναι κεντροαριστερός. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μπουτάρης. Ναι, ναι. Που είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα και μπορεί να ορίζονται έτσι τα θέμα πράγματα. Θέμα προσωπικότητας και μόνο. Μιλάμε και σε άλλες. Όσο μιλάμε με αυτούς τους όρους, οι πολίτες θα κάνουν συνειρμούς με το παρελθόν και περισσότερο απεχθάνονται παρά τους φαίνονται ελκυστική ιδέα. Στο συνέδριό σας κάτω στο Λαύριο ήταν η κυρία Μάρκου από κάτω, ήταν ο κύριος Ψαριανός, ο Βασίλης ο οικονόμου. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει από τη ΔΗΜΑΡ, θα μπορούσαν άνετα να ενταχθούν αυτή τη στιγμή έτσι όπως ανοίγει εδώ και η συζήτηση που κάνουμε στο ποτάμι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κοντά στο ποτάμι, συζητάμε μαζί τους και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι ακόμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η διαδικασία ταυτίζεται με το διάλογο για τον οποίο μιλούσαμε προηγουμένως. Ναι. Δεν είναι ταυτόσιμες διαδικασίες αυτές. Το ποτάμι βεβαίως. Βεβαίως. Ο κύριος Κουβέλης να συζητήσει ήθελε. Με συγχωρείτε. Βεβαίως το ποτάμι πιστεύει ότι τη χώρα θα τη σώσει μια μεγάλη πλειοψηφία. Βεβαίως πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν συνεργασίες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πώς θα γίνουν αυτές οι συνεργασίες, ποιο είναι το πρόγραμμα το οποίο θα σώσει τη χώρα. Και άλλο θέμα είναι αν στις διαδικασίες οι οποίες γίνονται τώρα μέσω του ΠΑΣΟΚ, ΕΛΙΑ κτλ. Ή ορισμένοι θέλουν να εντάξουν και τη ΔΗΜΑΡ, είναι κάτι που αφορά το ποτάμι. Σκοκέ, και είναι ταυτόσιμο με αυτό που λέμε εμείς. Οριοθετήστε στον χώρο της κεντροαριστεράς. Ορίστε. Οριοθετήστε στον χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε. Πώς να σου το πω, μπορώ να σου το πω περιγραφικά. Εμείς θέλουμε να συγκεράσουμε ό,τι πιο αξιόλογο και προοδευτικό υπάρχει στο φιλελευθερισμό
και ό,τι αξιόλογο υπάρχει στη μεταρρυθμιστική αριστερά. Άρα στον πολιτικό αυτό είναι. Χάρτη, αυτό άρα είναι. Στον πολιτικό αυτό χάρτη, πού τοποθετείτε το ποτάμι? Στον πολιτικό... Είναι μια ερώτηση που γίνεται πάρα πολλές φορές. Το επανέρχεται. Μα δεν ήταν αρκετό αυτό που σας είπα προηγούμενα? Όχι. Να σας πω γιατί. Θα με επιτρέψετε να κάνω. Να το θέσω αλλιώς. Και ο κύριος Λάκκος. Μπορώ να σας απαντήσω εγώ πριν να αφήσω. Μια φράση θα πω. Επέλεξε να ανήκει στους σοσιαλδημοκράτες στην Ευρωβουλία. Συνεργαζόμαστε είμαστε. Δεν είναι δύο σοσιαλδημοκράτες μόνο. Είναι δημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες. Δεν συνεργάζεστε όμως με τους χριστιανοδημοκράτες. Ποιο συμμετέχετε και διεκδικήσατε μεγάλη ζήτημα τώρα. Πολιτικές μέσα έπρεπε να μπει κάτω από μια άρα θέλει να κλείσει την εργασία. Λοιπόν, Θανάση. Μια φράση θα με επιτρέψετε. Το ερώτημα είναι, επειδή είναι ένας γεωγραφικός προσδιορισμός στο κέντρο αριστερά και προφανώς δεν λέει τίποτα. Το ερώτημα είναι, σε μια ενδεχόμενη διακυβέρνηση θα είστε ρεζέρβα του υπάρχοντος συστήματος ή καγωνίζετε μια εναλλακτική στο ρεζέρβα? Το θέτετε με προβοκατόρικο τρόπο το ερώτημα. Θα συνεργαστείτε? Τώρα κοιτάξτε. Σε ποια διακυβέρνηση? Στην διακυβέρνηση της λιγότητας ή στην διακυβέρνηση της αλλαγής και της προοδευτικής? Είδατε προηγουμένως μου μιλήσατε για μέτρο έπια. Εσείς ο άξονας στην κοινοβουλευτική. Κύριε Σκόκο, για παράδειγμα στο θέμα της ΔΕΗ, αν δεν κάνω λάθος, το ποτάμι ήταν υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Είσαστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, αλλά κατά για το νερό. Θα σας το πω εγώ τι είμαστε. Είμαστε κατά του μονοπωλίου της ΔΕΗ και στη λειτουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς στην ενέργεια. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτός ο τρόπος, αν προκύπτει από τη διάσπαση αυτού του 30% της ΔΕΗ, συμφωνούμε ότι πρέπει να αρχίσει αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε στην όλη μεθόδευση. Έχουμε απόψεις. Στον τρόπο πώς πρέπει να γίνει, αν δηλαδή ποιο θα είναι. Δεν είμαστε σύμφωνοι στην όλη μεθόδευση, είμαστε σύμφωνοι στην αρχή ότι πρέπει να υπάρξει ανταγωνιστική αγορά ενέργειας. Δεν είμαστε υπέρ της προστασίας θα μου απαντήσεις σε των δικαιωμάτων. Πού τοποθετείτε τον εαυτό σας? Ναι, έτσι δεν είναι ευγενικό. Συγγνώμη, σας ευχαριστώ. Αρχίζει, όχι, είναι απολύτως κατανοητό, κυρία Καϊλή. Αρχίζει η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε μετά την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ναι, κύριε Σκόκο. Ναι. Σας έλεγα λοιπόν ότι το θέμα δεν είναι να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των συνδικαλιστών της ΔΕΗ, αλλά τα συμφέροντα της κοινωνίας. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο γνώμονάς μας. Όπως θα προστατεύσει η ένεργα ή η Ελλάς Power, είστε βέβαιος ότι ένα μονοπόλιο, αν είναι ιδιωτικό, είναι καλύτερο από ένα κρατικό μονοπόλιο? Γιατί περί αυτού. Μα ιδιωτικό μονοπόλιο είναι, κύριε. Εάν δεν υπάρχουν οι όροι και οι ενδεδειγμένοι τρόποι που να γίνει αυτή η απελευθέρωση. Θα τους δούμε τους ενδεδειγμένους τρόπους. Αλλά υποστηρίξατε μια πώληση τη ΔΕΗ, η οποία δεν έχει τον ενδεδειγμένο τρόπο, γιατί είναι ασαφές το τρόπο που μιλάμε για την. Και ασαφές αν θα έχει πλεονέκτημα και προτέρημα για τον καταναλωτή ή τον επαγγελματία. Δεν γίνεται όμως. Ας το κάνουμε σαφές. Τοποθετήστε επί του πραγματικού δυστυχώς, όχι του φαντασιακού. Και αυτό το φαντασιακό υπάρχει που λέτε, συνέχεια. Πιθανόν να συμφωνήσουμε και άλλοι. Αλλά συνέχεια. Το πραγματικό είναι ότι δίνεται δωράκι σε κάποιους συμμετέρους και έχουμε μια αρπαγή δημόσιο αγαθού και το κάνουμε οικονομική συναλλαγή. Δεν θα γίνει όλα οικονομική συναλλαγή. Σε ποιον δόθηκε? Είναι συγκεκριμένα τα συμφέροντα τα οποία διαφέρονται για την απελευθέρωση. Μην τρέπεστε. Δεν θα πω ονόματα εταιρεία. Πραγματικά κατά είναι μαζί με ξένους εταίρους η επικεφαλή οργανισμών και εταιριών, όπως είναι του Μυτιλινέου, του Κοπελούζου και λοιπόν μεγάλων εμπόρων της ενέργειας.